το σπουδαίο ρόλο που καλούνται να διαδραματίσουν οι περιφέρειες της χώρας και να οδηγήσουν την Ελλάδα σε ανάπτυξη, περιέγραψε η βουλευτής Α Αθηνών της Νέας Δημοκρατίας Όλγα Κεφαλογιάννη, η οποία ήταν το τιμόμενο πρόσωπο στο επίσημο δείπνο που παρατέθηκε στην έναρξη του 7ου Συνεδρίου για την Περιφερειακή Ανάπτυξη που διοργανώνει η εφημερίδα Πελοπόννησος. Αναφερόμενη στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, η κυρία Κεφαλογιάννη τόνισε ότι το ετήσιο ΑΕΠ μειώθηκε κατά 25% και η μείωση των επενδύσεων αγγίζει το 70%. Οι περιφέρειες της χώρας θα έχουν τη δυνατότητα να επενδύσουν στην κοινοτομία, να αναβαθμίσουν τις κοινωνικές δομές και να υλοποιήσουν διαπεριφερειακά και διασυνοριακά προγράμματα. Στο πλαίσιο αυτό, περιοχές της χώρας με υψηλή ανεργία, ειδικότερα στους νέους, με χαμηλή παραγωγή, με περιορισμένες δυνατότητες επενδύσεων, θα μπορούν να υποστηρίξουν αναπτυξιακές και παραγωγικές δραστηριότητες, να συνθέσουν εξ αρχής την τοπική παραγωγή, να ενισχύσουν την ανθεκτικότητά τους, να αποκτήσουν εξωστρέφεια, να επενδύσουν στην οικονομία της γνώσης, να συμμορφωθούν σε ικανοποιητικό βαθμό με τις αρχές της αειφορίας. Η πρώην Υπουργός περιέγραψε εκκρεμότητες από το παρελθόν για να τονίσει ότι πρέπει να κλείσουν ώστε επιτέλους η Δυτική Ελλάδα να μπει σε τροχιά μακροχρόνιας και βιώσιμης ανάπτυξης. Οι φοροελαφρύνσεις της νέας κυβέρνησης, όπως είπε, είναι ένα πρώτο βήμα. Όμως πρέπει και οι περιφέρειες να στηρίξουν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Η κυβέρνηση αποκαθιστά σταδιακά το κύρος της χώρας έναντι των ξένων εταίρων. Αποδεικνύει ότι η Ελλάδα και θέλει και μπορεί να βελτιώσει τις επιδόσεις της ως μέλος της ευρωπαϊκής οικογένειας. Τα μέτρα που έχουν ήδη ληφθεί, αλλά και οι πολιτικές που θα εφαρμοστούν στο άμεσο μέλλον, θα αποκαταστήσουν τις σχέσεις εμπιστοσύνης του κράτους με τους πολίτες. Και το κυριότερο, θα ενισχύσουν την μεσαία τάξη, το μεγάλο θύμα της πολιτικής λιτότητας που ακολούθησε η προηγούμενη κυβέρνηση στη χώρα μας. Το ετήσιο συνέδριο Περιφερειακής Ανάπτυξης που διοργανώνει από το 2013 η εφημερίδα Πελοπόννησος έχει σαν σκοπό να αναδειχθούν και να αποκρισταλωθούν οι αναπτυξιακές προοπτικές της Περιφερειακής Ελλάδος, δίνοντας έμφαση στις προκλήσεις και τις ευκαιρίες στη Δυτική Ελλάδα. Βασική επιδίωξη του ετήσιου συνεδρίου είναι η συστηματική καταγραφή του εθνικού και περιφερειακού σχεδιασμού για την περιοχή, η αποτύπωση της υπάρχουσας κατάστασης και η εκ του σύνεγγης επαφή όσων σχεδιάζουν και εφαρμόζουν, ενδιαφέρονται ή επηρεάζονται από τις πολιτικές που εκπονούνται ή υλοποιούνται για την ευρύτερη περιοχή.